Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου, όπου σήμερα έχουμε την revanche ανάμεσα σε Χαβα Lakers και Most Wanted. Οι Χαβα Lakers είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 66-68 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι και έτσι έχουν το τσεπάκι τους μια διαφορά 2 πόντων, μικρή διαφορά, καλύπτεται σίγουρα και γι' αυτό θα παλέψουν σήμερα οι Most Wanted. Με πόντο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Summer Evolution League. Ξεκίνησε για το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη κατοχή. Η επίθεση είναι εύστοχη. Ανοίγει το σκόρο αναγνώστης για το 0-2. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση για τους φιλοξενούμενους. Θα τον αναγνωστεί. Να ανοίγει λογαριασμό. Ένα μακρινό σούτ, όχι καλό για τους κίτρινους. Και η άμυνα και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Θεοδόρου. Αυτός οργανώνει τώρα για τους μπλε. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Βλωτιδέλης, Ζερβόπουλος, Ιωακιμίδης, Πάσχος και Ρούπας ξεκινούν για τους Καβαλέικες. Ενώ από την άλλη έχουμε αναγνώστη Θεοδόρου, Καραμασιώτη, Κουσάκη και Καραγκούνη στους πρώτους 5 για τους Most Wanted. Επαναφέρουν τώρα φιλοξενούμενοι με τον αναγνώστη. Κουσάκης άρχισε στον Καραμασιώτη. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, τελειώνει ο χρόνος, ένα σουτ δύσκολο. Άστοχο επίσης, μαζεύει ο Ζερβόπουλος. Συγκρούστηκε γη με κάποιον αντίπαλο, κέρδισε το φάουλ. Η μπάλα είναι για τους κίτρινους. Με τον Ρούπα να αφήνει στον Βλωτιδέλη. Και πάλι Ρούπας στέκεται από την κορυφή, εκτελεί εύστοχα. 3-2, πρώτο εύστοχο τρίποντο είναι για τους Χαβα Lakers. Καραμασιώτης, αναγνώστης, στρίγμα για φάουλ. Τους κάνει ο Ιωακιμίδης. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Και θα αποσυρθεί ο Ιωακιμίδης. Στην θέση του περνάει γρήγορα γρήγορα ο Καραβέλας. Η παραφορά δεν είναι καλή. Κερδίζει ο Πάσχος, ο οποίος φεύγει στην άλλη πλευρά και με το δεξί layout θα γράψει το 5-2. Καραμασιώτης. Έχει δίπλα του τον Κουσάκη, δίνει αυτός τον αναγνώστη. Ο πίεση, υπάρχει στρίγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Ρούπας. Γρήγορα, γρήγορα. Φτάνουν τα τρία ομαδικά οι γηπεδούχοι. Και στη γραμμή τώρα ο αναγνώστης. Εύστοχο στην πρώτη. Το σκορ. Λοκιδέλης πατάει γκάζι, κατεβάζει το χέρι του. Κάνει το φάουλ ο Καραγκούνης. Είναι το δεύτερο ματικό αυτό για τους μπλε. Έχουμε και την αλλαγή τώρα με τον Ντάνασι να παίρνει την θέση του Καραγκούνη. Μέσα πρώτη βολή του Βλωτιδέλη. 6-3 πλέον. Μέσα και η δεύτερη για το 7-3 των γηπεδούχων. Αναγνώστης Γυροκαραμασιώτης. Του φτιάξε χώρο ο Ντάνασης, τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.
για το 7-6. Βρίσκουν και το πρώτο τους καλάθι από μακριά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Και πλησιάζουν στον πόντο. Λωτιδέλης, Ρούπας, γυρίζει εκτός ισορροπίας, δεν θα το βάλει. Βερβόπουλος μάζεψε το επιθετικό rebound, επιμένουν τώρα οι κίτρινοι. Αλλά νέο αστυχό σούτ από κοντά, από τον Πάσχο αυτή τη φορά. Πήρε ο αναγνωστής. Βρήκε στην γωνία τον Καραμασιώτη, νέο σούτ από μακριά. Βρέθηκε στο παρκέ, υπάρχει σφύριγμα για το φαουλ που έχει κάνει ο Ρούπας. Και θα πάει έτσι στην γραμμή για τις τρεις βολές του Καραμασιώτης, ο οποίος παραμένει στο εδαφός. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάποιο θέμα. Τώρα σηκώθηκε, δείχνει να χωλαίνει κάπως. Θα πάει στη γραμμή για τις βολές του. Στο αριστερό πόδι βλέπω να υπάρχει κάποιο θεματάκι. Εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει για το 7-7. Μέσα και η δεύτερη. 7-8 προβάδισμα πλέον για τους Most Wanted. Και έχει και μια ακόμα βολή. Μέσα και αυτή αλάνθαστος και στις τρεις προσπαθίες του. Και το σκορ στο 7-9. Λωτιδέλης πάει γρήγορα προς τα μέσα. Εκεί στην πολυκοσμία δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Έχει χτυπήσει όμως. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Όλα καλά με τον Βλωτιδέλη, δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Συνεχίζεται έτσι η δράση. Βερβόπουλος από το πλάι. Κράτησε την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα εκεί. Πέφτοντας ο Γαραβέλας. Καλά που στην μπάλα ο Κουσάκης και τώρα τρέχουν οι φιλοξενούμενοι. Θεοδόρου. Κουσάκης προς τα μέσα. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπαλά. Λάθος. Ο Κουσάκης, υπάρχει φαουλ πάνω στον Ζερβόπουλο. Τρίτο για τους Most Wanted. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι σε αντίθεση με τους Καβαλίκες, οι οποίοι έχουν φτάσει στα 4 πλέον. Πήγε προς τα μέσα σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Καραβέλα στα σκοράρει όμως για το 9-9. Θεοδόρου. Ψάχνει λίγο χώρο, σηκώνεται για 3, βάλα στο σίδερο. Βερβόπουλος καθαρίζει το αμυντικό rebound. Ο ίδιος κατεβάζει. Ωραία, παίξε με τον Καραβέλα, γρήγορη επίθεση και εύστοχη. Ο Μεσχωρίτο, ο Πάσχος είναι που τελειώσει τη φάση. Για το 11-9 προβάδισμα και πάλι για τους Χαβαλέικες. 5-25 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Καραμασιώτης με τον Ισχακή μπροστά του. Πήρε έξω ο Κουσάκης. 3-4, τελειώνει ο χρόνος, εκτελεί για 2 ο Ντάνασης, κοντό το σούτου. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Πάσχος. 50 βήματα ο ίδιος, θα τελειώσει τη φάση και με επιτυχία. 13-9. Ο Πάσχος αναλαμβάνει τις τελευταίες φάσεις. Βάζει στο σύν 4 πλέον την ομάδα του και έχουμε και time out για τους Most Wanted. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Με τον Καραμασιώτη να κατεβάζει στο 13-9 πλέον το σκορ. Ένα προβάδισμα 4 πόντων για τους Cavaliers. Στο συν 6 στην συνολική διαφορά η κίτρινη. Ουναρίδης θα πάρει την πρώτη του προσπάθεια. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάτι. Λωτιδέλης γρήγορα, αλλά άστοχα επίσης. Μάχη εκεί για τη διεκδίκηση της μπάλας, Καραβέλας βγήκε νικητής. Πάσχος ψάχνει βοήθεια, Καραβέλας με το ένα χέρι, όχι. Δεν αλλάζει το 13-9. Καραμασιώτης. Στη γωνία ο Θεοδόρου. Έχει βάλει στην πλάτη του τον Καραβέλα, άφησε τον Κουσάκη. Και πάλι πήρε ο Θεοδόρου για να βρει μια εκτέλεση.
Δεν βρίσκει όμως το δρόμο προς το καλάθι. Σκακής. Ωραία, σε δίπλα του τάπα από τον Κουσάκη. Μπάλα κατέληξε εκτός η κατοχή και πάλι για τους Χαβαλέικερς. Δεκατρία δευτέρα τώρα για τους γηπεδούχους. Γαραβέλας έκανε την κίνηση και στην περιφέρεια ο Ισχακής το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά. Θεοδόρου μαζεύει στον αέρα. Θεοδόρου θα πάρει την προσπάθεια από τα δεξιά, μπήκε το καλάθι, 13-11. Γαραβέλας. Ισχακής. Ο Γκαραβέλλος, ο οποίος έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του. Τάπα εκεί, καθαρή από τον Κουσάκη. Η μπάλα, όπως δείχνει ο ρέφερι, είναι για τους Cavaliers. 10 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα στο ρολόι. Ενώ περνάει στο μάτς ο Γρηγόρης ο Ακίνητης τώρα. Στα χέρια του η μπάλα. Γκαραβέλλας, δεν ήταν καλή η πάσα του, είχε αρκετό ρίσκο. Καραμασιώτης. Θεοδόρου ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, δεν μπορεί να τον σταματήσει κάποιος. 13-13. Τον Θεοδόρου αρχίζει να ανεβάζει επίσης απόδοση. Ναι, ισοπαλία τώρα στο παιχνίδι. Γύρισε ο Βλωτιδέλης, βρήκε στην γωνία τον Ιωακιμίδη. Δυσκολεύεται σε αυτός από την πίεση. 7 δεύτερα ακόμα. Σκακής. Γυρίζει, εκτελεί, όχι καλά. Το μαζεύει ο Κουσάκης. Θεοδόρου. Αντικανονικά εκεί. Έκοψε ο Γκαραβέλλας. Έγινε το πέμπτο ομαδικό. Έτσι για τους Cavaliers. Και ο Θεοδόρου θα πάει στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη τώρα ο Θεοδόρου για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και θα αποσυρθεί για να πάρει την θέση του ο Μίτσης. 13-14. Κακής. Βλωτιδέλης. Ζερβόπουλος κρατάει με δυσκολία. Έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου. Γκαραβέλλας για τρεις. Όχι. Μάχη στον αέρα. Βλωτιδέλης. Πήγε προς τα μέσα. Δεν πήγε το καλάθι. Και μαζεύει τώρα ο Κουσάκης. Υπάρχει σφύριγμα. Καθώς σε κάποιος ενοχλήσε και ο Καραμασιός, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα θα πάρει την θέση του ο αναγνώστης. Μουναρίδης. Τελευταίο δίλεπτο τώρα για την πρώτη περίοδο. Κόβικη πάσα. Παίρνει δυναμικά ο Βλωτιδέλης και κλέβει τελικά και φτάνει και μέχρι το lay-up. 15-14. Μουναρίδης. Αλλάζει κατεύθυνση. Πάρει φάουλ από τον από το 7, από τον Ιωακιμίδη, από τον Γρηγόρη Ιωακιμίδη. Και υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους οι Cavaliers. Και έχουμε βολές. Μουναρίδης βάζει την πρώτη. 15-15. Έξω η δεύτερη. Ζερβόπουλος κράτησε την μπάλα εντός ορίων. Βρήκε και τον Βλωτιδέλη. Τρέχει αυτός ως την άλλη πλευρά.
θα εκτελέσει τελικά από το πλάι. Δεν είναι καλό το σούτ. Μουναρίδη σε καλύτερη θέση. Μαζεύει. Μουσάκης. Βλέπει τις επιλογές του, μπερδεύεται εκεί με τον Μίτσι. Καραμπέλας πήρε τα βήματα, βρήκε και το πάση για τον Ακημίδη. Υπάρχει στρίγμα για φάουλ. Και μια παρατήρηση στην πλευρά των Χαβα Lakers. Από την baseline θα γίνει επαναφορά, χαμηλά δόθηκε το φάουλ. Σχακής. Καραβέλας πάει κοντά στον Κουσάκη, δύο υψωμένα χέρια μπροστά του, δεν μπορούν να το σταματήσουν. 17-15. Αναγνώστης. Πέρασε ωραία, έφτασε και μέχρι το καλάθι. 17-17. Λωτιδέλη σε κάρι το ρολόι, 40 δευτερά απομένουν ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βερβόπουλος. Έχει ορθείο το βλέμμα του. Θα παίξει ο ίδιος κόντρα στον Ντάνασι. Θα του πάρει και το φάουλ. Και έχουμε τώρα βολές για τον ψηλό των Χαβα Lakers. Αυτό έχει στην πρώτη. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή, θα κάνει κέρμπολ μάλιστα. 26 δεύτερα τώρα στο ρολόι. Θα μείνει και 2 δευτερόλεπτα. Αν ξοδέψουν όλα τα δευτερόλεπτα οι Most Wanted. Μουναρίδης. Κρατάει, οργανώνει. Έκανε την κίνηση ο αναγνώστης για να πάρει. Δεν έγινε όμως η συνεργασία εκεί με τον Μίτσι. Λωτιδέλης μετά από ένα ακόμα κλέψιμο τον Χαβα Lakers και θα τελειώσει μόνο στη φάση. 19-17. Ένα δεύτερο αναγνώστης από πολύ μακριά, όχι. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με τους Χαβα Lakers να έχουν το προβάδισμα με 19-17. Μόλις μπήκαμε και στην δεύτερη περίοδο του ματς. 19-17 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Ένα προβάδισμα 2 πόντων για τους Χαβα Lakers. Στο συν 4 βρίσκονται πλέον στην συνολική διαφορά. Ζερβόπουλος θα το πάρει από μέσα απόσταση. Μας σκόραρε και τώρα Καραγκούνης αφήνει στον Καραμασιώτη. Μαντάκι στο πλάι από τον Καραμασιώτη, ο οποίος βλέπει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Μίτσης με το αριστερό χου. Ο ίδιος θα μαζέψει, επιμένει, ούτε τώρα. Μακρινό επιθετικό rebound από τον Καραμασιώτη, νέα 14 επίθεση τώρα για τους Most. Στα 7 το ρολόι, ένα τρίποντο του Καραμασιώτη, έχει καλό Μίτσης, δεν έχει βρει μπάλα στο Στεφάνι, αλλά δεν μπορούσε να βρει και την πάσα για τον Γουναρίδη. Μλωτιδέλης. Ρουπάς άφησε έξω. Μλωτιδέλης σηκώνεται εκεί υπό την πίεση του αναγνώστη. Ζερβόπουλος μαζεύει. Ο ίδιος κρατάει, θέλει να απειλήσει. Έκλεισαν δύο πάνω του. Της Χαχής θα κοπεί, αντικανονικά όμως. Το φάουλ το έχει κάνει ο Καραγκούνης, όπως δείχνει συγκεκριμένα ο ρεφερί. Και έχουμε και βόλες τώρα για τον Ισχακή. Θα μένει πρώτη. Δεν αλλάζει έτσι και το 19-17. Θα βάλει την δεύτερη. Είναι το 20-17. Καραμασιώτης.
θα εκτελέσει πίσω από τον πίσω από το screen. Άστοχο το σουτ όμως. Σερβόπουλος πήγε να κάνει μια τρίπλα, δεν του βγήκε. Αναγνώστης περνάει. Το ίδιο θα τελειώσει τη φάση, όχι με επιτυχία. Σκακής. Πάσα πίσω από την πλάτη. Γαραβέλας προς τα μέσα. Θα πετάξει όπως όπως την μπάλα, καθώς πήγε να χάσει την ισορροπία του. Σερβόπουλος θα μαζέψει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ζητάει από τον Ισκαλκή να κόψει. Τρίποντο του Βλωτιδέλη, όχι. Και καθαρίζει ο Μίτσης. Αναγνώστης. Ηρεμία ζητάει ο Καραμασιώτης. Τώρα θα πάει μπάλα στα δικά του χέρια. Περνάει ωραία. Φτάνει και μέχρι το τέλος. 20-19. Και πάλι σε απόσταση αναπνοής η μπλε. Γενικά μέχρι στιγμής καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ. Υπάρχει σφύριγμα τώρα για φάουλ από τον Καραμασιώτη, δεύτερο ομαδικό για τους Μοσπονδίτ. Έγινε επαναφορά για τον Ισχακή. Γαραβέλας πάει κατά μέτωπον. Πήδηξε μπροστά του και ο Κουσάκης. Φάουλ. Επιθετικό. Όπως λέει ο ρέφερι, ο Ζερόβλος έχει κάνει. Θυμός τώρα στην επίθεση με τον Καραμασιώτη. Θεοδόρου. Κολλημένος πάνω το Βλωτιδέλης, ο οποίος τον ακολουθεί. Έμεινε με τον Καραβέλα τώρα ο Θεοδόρου. Θα τελειώσει τη φάση. Δεν θα καταλήξει όμως η μπάλα στο καλάθι. Μπερδέθηκαν εδώ Ζερβόπουλος και Ισχακής. Την μπάλα πέρασε εκτός. Συνέχεια με τους μπλε να επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα στην επίθεση. Αναγνώστης με τον Καραβέλα. Πέρασε πάσα για τον Καραγκούνη. Τρία δεύτερα ακόμα. Ο Κουσάκης θα το πάρει από την κορυφή. Οι κίτρινοι τώρα επιτίθονται με τον Καραβέλα. Να διασύζει αρκετά μέτρα. Ισχακής για τρεις. Όχι. Μαζεύει τελικά σε δεύτερο χρόνο. Ο Κουσάκης. 6 και 25 ακόμα στο ρολόι. Για να πάμε στο ημίχρονο. Στο σύν ένα σταθερά στις τελευταίες φάσεις οι Χαβαλέικερς. Καραμασιώτης. Συνεχίζει ο ίδιος, πάει κοντά στον Ζερβόπουλο, βρίσκει την πάσα τελικά για τον αναγνώστη. Τρίποντο από τον Θεοδόρου στη λήξη του χρόνου, πυροβολή. 20-22 δίνει τη λύση. Λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος και δίνει παράλληλα και το προβάδισμα στους Most Wanted. Έμεινε μόνος του. Εκεί ο Ρούπας δεν απάντησε όμως. Αναγνώστης. Γυρίζει, τα κάνει όλα μόνος του. Καραγκούνης μάχεται με τον Ζερβόπουλο. Βγαίνει νικητής τελικά ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Καραμασιώτης σε νέο τρίποντο η Most Wanted. Αυτή τη φορά δεν είναι καλό. Βλωτιδέλης. Πάει γρήγορα, φτιάχνει χώρο για τον εαυτό του. Το φλότερ δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Καραμασιώτης αργά-αργά. Έκανε το κόψιμο ο Θεοδόρου, πήρε ανάποδο λίγα, πως καλό. Και τώρα Ζερβόπουλος. Μόλις ένα πόντο έχουν καταφέρει να πετύχουμε μέχρι στιγμής οι Cavaliers, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της περίοδου. Ζερβόπουλος μάζεψε, ωραία, θα βρει την πάσα ξανά για τον Ιωακιμίδη. Όχι για τον Ρούπα, με συγχωρείτε. Έχει μείνει μόνο στον Καραβέλα, έχει την ευκαιρία. Παρά τις καλές προϋποθέσεις, το σουτ δεν ήταν το καλύτερο. Παραμένει στην επίθεση ωστόσο η κίτρινη. Πέρασε ο Βλωτιδέλης, δεν το βάλε. Ξανά ο ίδιος θα μαζέψει, αλλά έρθει απ' έξω. Και έχουμε τη διακοπή τώρα για time out. Επανέλθαμε.
Επανέφεραν οι φιλοξενούμενοι μετά τη διακοπή για το time out των Havalakers 20-22. Με τον Θεοδόρου και τον Καραμασιώτη να δίνουν τις λύσεις στο σκοράρισμα, ώστε οι Most Wanted να πάρουν τώρα τα ενία. Έχουν και ευκαιρία να πάρουν την διαφορά. Ο αναγνώστης ωστόσο δεν καταφέρει από κοντά να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθειά του. Σουτ για 3 πόντους, όχι άσχημο από τον Άρη Μιχαηλίδη, ωστόσο δεν ήρθε το τρίποντο. Αναγνώστης, αυτός τον Θεοδόρου. Ψάχνει αυτός για να παίξει με τον Κουσάκη, πολύ καλή άμυνα από τον Λωτιδέλη, ο οποίος βγήκε μπροστά από τον Ψηλό και έκανε ακόμα ένα κλέψιμο για τους κίτρινους. Και πήρε και το φάουλ στην συνέχεια, που είναι και το τρίτο ομαδικό για τους Most Wanted. Βλωτιδέλης, αυτός θα κατεβάσει για να οργανώσει ακόμη μια επίθεση. Πάσα στα δεξιά, Πασχός, παίζει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί, δύναμο το τελείωμά του. Καραμασιώτης τώρα. Κάνει σταυρωτές, αφήνει τον αναγνώστη. Ωραία, πάσα του για τον Κουσάκη, θα πάρει και πάλι. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κάτι λιγότερο από 3,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Λέικερ στην επίθεση. Πασχός. Μαζέψε ψηλά ο Καραγκούνης. Καραμασιώτης. Θέλει ο ίδιος να πάρει την προσπάθεια. Το σούτ δεν είναι καλό. Και τώρα ο Βλωτιδέλης παίζει γρήγορα με τον Ζερβόπουλο. Πάσα έξω, Βλωτιδέλης θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη και θα το βάλει κιόλας. 23 22 μετά από αρκετή ώρα, τα Βαλέικες βρίσκουν σκορ. Βλωτιδέλης εκτέλεσε από μακριά και το προβάδισμα και πάλι στα χέρια των γηπεδούχων. Καραγκούνης και πάλι Καραμασιώτης στα 7. Θεοδωρού θα αναλάβει την εκτέλεση και θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. 23-25. Τον εκτελεστή τον Μοσχόνη τώρα να φέρνει το τρίποντο και το προβάδισμα στην ομάδα του. Θα μαζέψει τώρα και το rebound μετά από το άστοχο σου του Πάσχου. Καραμασιώτης. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου. Καλάθι και φάουλ από τον Καραμασιώτη. 23-27. Και έχουμε και τεχνική ποινή από ό,τι είδα στον Ζερβόπουλο. Έχουμε πρώτα την βολή της τεχνικής ποινής. Μέσα η πρώτη. Όχι, με συγχωρείτε, μέσα η πρώτη, μέσα η βολή, γιατί ήταν η βολή της τεχνικής ποινής. Τώρα θα έχουμε ζευγάρι βόλων για τον Καραμασιώτη. Όχι, μία ήταν και αυτή, συγγνώμη, δικό μου λάθος. 23-29, καθώς είχε σκοράρει κιόλας ο Καραμασιώτης. Λωτιδέλης βρίσκει σίδερο. Αναγνώστης τρέχει. Σταματάει, έχει κλειστεί από 2. Καραμασιώτης τώρα ηρεμεί την κατάσταση, έχει βρεθεί μόνος του αναγνώστης. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ η άμυνα των Havalakers. Το διάβασαν αυτό οι Most Wanted. Και έχουμε το 23-31, προβάδισμα πλέον 8 πόντων για τους μπλε, οι οποίοι έχουν καλύψει για την διαφορά του πρώτου παιχνιδιού και βρίσκονται στο συν 6 στην συνολική διαφορά. 1-20 ακόμα για το ημίχρονο. Κοντρά στην άμυνα του Θεοδόρου και δεν θα τα καταφέρει ο Ιωακιμίδης. Έρχεται όμως ο Ζερβόπουλος, ο οποίος ακολούθησε. 25-31. Ένα γρήγορο τρίποντο του Θεοδόρου, δεν θα βρει στόχο. Ιωακιμίδης.
Πάει μπροστά μέσα του, φεύγει η μπάλα, δεν ξέρω αν ήταν πάσα. Πάντως έφτασε η μπάλα στον Ρούπα. Αυτός αστόχησε στο σουτ τριών πόντων. 45 δεύτερα ακόμα. Θα σώσει ο Καραμασιώτης, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Αυτό το φάουλ του Ιωακιμίδη. Σε ποιον, να δούμε. Να δούμε σε ποιον έχει δοθεί η τεχνική ποινή. Δεν προλάβα να δω αν είναι στον Ζερεκόπουλο ή στον Ιωακιμίδη. Στον Ζερβόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Θα περάσει εκτός ο παίκτης των Χαβα Λέικερς. Στη γραμμή ο Καραμασιώτης εκτελεί εύστοχα. Yeah. 25-32 πλέον. Από την baseline θα γίνει η επαναφορά. Πανέφεραν οι Most Wanted, 40 δεύτερα ακόμα. Θεοδόρου εκτελεί πίσω από το screen με τη βοήθεια του ταμπλό εκτελεί. 25-35. Στο συν 10 στρογγυλά, στρογγυλά τώρα η διαφορά για τους μπλε. Μην σας πάρω στο λαιμό μου, δεν ξέρω αν δώσει και νωρίτερα η τεχνική ποινή στον Ζερβόπουλο. Θα το δω τώρα στο ημίχρονο και θα σας ενημερώσω στην συνέχεια. Αναγνώστης, 7 δεύτερα ακόμα. 5, 4, 3, αλλά η πάσα δεν πέρασε, έχουμε 1,2 τώρα για τους μπλε. Και έχουμε και διακοπή για time out. Ένα ακόμα δύο στο ρολόι, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Είχε μόνο στο Κουσάκης και εκτέλεσε στο μπάζερ. 25-38. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και το ημίχρονο. Για δύο ήταν τελικά, 25-37. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε να μετρά αντίστοιχο το τρίτο δεκάλεπτο, με τους Most Wanted να έχουν φτιάξει μια πολύ καλή διαφορά στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου. 25-37 γράφει ο Φωτίνος Πίνακας. Στο σημείο 12 πλέον η μπλε βλωτιδέλησε μια ατομική προσπάθεια, με το ένα χέρι ακολούθησε και ο Καραβέλας, δεν καταφέρουν να αφήσει πάλι στο καλάθι. Ναρίδης, Θεοδόρου θα το πάρει. Δεν σημαδεύει σωστά. Και τώρα Καραβέλας. Πασχός. Ανάποδο lay-up. Δεν θα ευστοχίσει. Καραμασιώτης. Δεν περνάει η πάσα. Βλωτιδέλησε και άρπαξε την μπάλα στον αέρα. Θεοδόρου προσπαθεί να τον δυσκολέψει. Το ύψος των βολών. Ο Βλωτιδέλης δεν θα βρει στόχο. Και στην συνέχεια η κατοχή είναι για τους Χαβα Λέικερς. Mm-hmm.
Βλωτιδέλης είναι αυτός που θα επαναφέρει από την baseline. Παίξε για τον Ρούπα. Τα δεύτερα ακόμα, στέκεται για 2. Δεν θα μπει το καλάθι, παραμένει το 25-37. Θεοδόρου. Εξετάζει τις επιλογές του. Έμεινε ο Ρούπας πάνω του. Και τώρα ο Κουσάκης, ο οποίος παραλίγο να μπλεχτεί, βρήκε την πάσα για τον Καραμασιώτη. Ολόκληρο τελειώνει και ο χρόνος της επίθεσης. Το έχει αντιληφθεί αυτό ο Καραμασιώτης και εκτελεί για 2 στη λήξη. 25-39 στο συν 14. Πλέον ξεφεύγουν οι Most Wanted. Ανεβάζει ταχύτητα ο Ρούπας, πάει προς τα μέσα, κοβέται αντικανονικά τον Κουσάκη. Ένα φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή τώρα τον Βολόν. Μέσα η πρώτη. Ο Ρούπας τώρα ετοιμάζεται και για την δεύτερη βολή. Θα την βάλει και αυτή. 27-39. Καραμασιώτης. Έχει μείνει ψηλά ο Ισκακής. Πάσα στο πλάι. Ένα τρίποντο του Γουναρίδη. 27-42. Βλωτιδέλης γρήγορα γρήγορα θα απαντήσει για 2 πόντους, ωστόσο 29-42. Βλωτιδέλης, ο οποίος δείχνει διάθεση και σήμερα να πάρει πάνω του προσπάθειες. Είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες των κίτρινων σήμερα. Ωραία κίνηση και τελείωμα από τον Θεοδόρου και ασίστη ήταν πολύ καλή από τον Καραμασιώτη. 29-44. Βλωτιδέλης. Και πάλι θέλει να τρυπώσει. Λίγο έλειψε να σκοράρει, υπάρχει όμως φάουλ για 2 βολές. Και δεύτερο ομαδικό για τους μπλε. Έτοιμο στην γραμμή. Εύστοχη στην πρώτη. Έξω η δεύτερη, Κουσάκης ψηλά θα μαζέψει το rebound. 30-44. Θεοδόρου ύψωσε. Ουναρίδης παρέλαβε την πάσα. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Έχουμε χτύπημα εκεί πάνω στην φάση στον Καραβέλα και έχουμε και διακοπή. Για να δούμε αν είναι καλά ο παίκτης των Χαβα Lakers. Ζητάει συγγνώμη ο Μίτσης. Κατοχή. Είναι για τους για τους μπλε. Καραμασιώτης ψάχνει επιλογές. Κουσάκης. Ο Θεοδόρου μένει με τον Καραβέλα. Τον πιέζει ασφυκτικά. Θεοδόρου χάνει για λίγο την ισορροπία. Θα χάσει και την κατοχή. Βλωτιδέλης, ωραία η πάσα, έφαγε εκεί την προσποίηση ο Μίτσης και έκανε το φαουλ στον Καραβέλα. Τρίτο, ομαδικό για τους μπλε. Κάνε ένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Χαβα Lakers σε αυτή την τρίτη περίοδο. Χαμένη πρώτη. Τώρα εκτέλει και την δεύτερη προσπάθεια, αυτή θα την βάλει για το 31-44. Καραμασιώτης. Θα
Ματζέρι τρίπλαψε στην κορυφή. Νέο κλέψιμο. Βλωτιδέλη θέλει να φύγει και πάλι στην άλλη πλευρά. Πάει κόντρα στον Θεοδόρου, θα τον νικήσει. 33-44. Βλωτιδέλη συνεχίζει με το πόδι στον Γκάτζη. Προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ και διαφορά πλέον στους 11. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Μίτσης, επιλέγει τον Κουσάκη, ο Καραμασιώτης, αυτός θα εκτελέσει από μακριά. Νικητής στον αέρα ο Μίτσης, νέα ευκαιρία τώρα για τους Most Wanted. Τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. 4-3, πέρασε ο Κουσάκης από τα δεξιά, δεν ευστόχησε. Καραβέλας διασχίζει αρκετά μέτρα, φτάνει ο ίδιος μέχρι το τέλος. Νέο φάουλ. Τέταρτο. Φάουλ για τους μπλε. Καραγκούνης τώρα στην θέση του Μίτσι για τους φιλοξενούμενους. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί, είναι η αλήθεια, τις βόλες του σήμερα οι Cavaliers. Ακόμη μια θα πάει στο καλάθι να χρήστον. Θα βάλει την δεύτερη τώρα ο Καραβέλας. 34-44. Και πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Καραμασιώτης. Μίδης μπροστά του στα 8 δεύτερα. Να δούμε αν θα παίξει κόντρα σε εκείνον. Μπαλά στον αναγνώστη, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά και θα τελειώσει την φάση. Τον έχασε εδώ ο Βλωτιδέλης. 34-46. Βλωτιδέλης, ωραία κίνηση. Δεν θα μπει όμως το καλάθι. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Καραγκούνης, αναγνώστης. Βρήκε τον Ντάνασι. Ζητάει στην γωνία ο Γουναρίδης. Καραγκούνης στον Καραμασιώτη τώρα η μπάλα. Βγαίνει ψηλά ο Βλωτιδέλης. Έχει λίγο χρόνο ο Καραμασιώτης. Τρίποντο από τον Καραγκούνη. Βρήκε μπάλα στο Στεφάνη. Ανανεώνεται έτσι και το χρονόμετρο. Γουναρίδης ζητάει ο Καραμασιώτης. Βρέθηκε στο έδαφος ο Ντάνασης. Θα πάρει τελικά το τρίποντο Καραμασιώτης, αναγκάστηκε καθώς έβλεπε το ρολόι να φτάνει στο 0. Πέρασε ανεκμετάλλευτη εδώ η επίθεση των Most Wanted, η επιθέση βασικά των Most Wanted. Και το 34-46 παραμένει 4-33 πριν το φινάλι και της τρίτης περίοδου. Καραβέλας. Ένα δίποντο από μέση απόσταση, εύστοχο από τον Πάσχο. 36-46. Παλεύουν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο χαβαλέ και δεν το έχουν καταφέρει στις τελευταίες φάσεις. Θα τους βρίσκουν συνεχώς απαντήσει μπλε. Βηματάκι πίσω τώρα από τον Γουναρίδη. Εκτέλεση όχι καλή. Και τώρα Βλωτιδέλης. Θα περάσει ανάμεσα από δύο, βρέθηκε στο παρκέ. Κάνει βήματα. Από τους Most Wanted. Πέστρεψε ο Θεοδόρου. Θεοδόρου. Πήρε χέρι με χέρι. Καραγκούνης γυρίζει εκτός ισορροπίας, δεν εκτελεί σωστά. Λωτιδέλης. Πάει προς τα μέσα ο Καραβέλας, θα πετύχει το καλάθι. 38-46 και μετά από ώρα η διαφορά πέφτει στους 8. Στο συν 6 στη συνολική διαφορά η Most Wanted. Αναγνώστης, φτάσε κοντά του ο Θεοδόρου, επιλέγει τον Καραγκούνη. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και ο Θεοδόρου, Γουναρίδης τώρα πήρε, έκλεισαν 2. Το μέση απόσταση θα βρει σίδερο η προσπάθεια του Ντάνασι. Καραβέλας και ζητάει ηρεμία τώρα ο Ρούπας.
Λωτιδέλης. Θα το πάρει από εκεί. Δεν το έβαλε. Πέρασε ο Πάσχος, ωραία κίνηση, δεν ήρθε το καλάθι, νέα ευκαιρία τώρα για τους κίτρινους, Γκαραβέλα στο παρκέ, μάζεψε ο Καραγκούνης. Αναγνώστης αφήνει έξω, έχει μείνει μόνος, το έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει στο Θεοδόρη, δεν θα τα καταφέρει. Γρηγόρης ο Ακημίδης. Γκαραβέλας. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους κίτρινους. Πόδι του τον Καραγκούνη. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους Χαβαλέικερς. Επέστρεψε ο Άρης ο Ακημίδης. 12 δεύτερα τώρα για τους γηπεδούχους. Λωτιδέλης πήρε το σκριν. Πάει και προς τα μέσα, κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια. Δεν έρχεται κάτι καλό εδώ για τους Χαβαλέικερς, αναγνώστης τώρα τρέχει. Πέφτει πάνω του ο Ιωακιμίδης. Έγινε το κλέψιμο και έχουμε διακοπή τώρα καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο αναγνώστης. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Πέρασε εκτός ο αναγνώστης μετά τον τραυματισμό του. Σε ελπίσουμε να μην είναι τίποτα τόσο σοβαρό. Συνέχεια τώρα με τους Χαβαλέικερς στην επίθεση. 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Προσποίηση. Κύριε Ακημίδης, αυτός θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπήκε. Θα ήταν ένα τρίποντο που θα δίνει ψυχολογία στους κίτρινους. Θεοδόρου. Κρατάει και αφήνει τώρα στον Τάνασι. Ο Κουσάκης στον Καραμασιώτη. Στέκεται για δύο. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Και έχουμε το 38-48. Καραβέλας. Αστοχή προσπάθεια. Κουσάκης. Πάει στήριγμα για φάουλ από τον Γρηγόριο Ακημίδη. Μόλις το πρώτο ομαδικό αυτό για τους Χαβαλέικερς. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Καραμασιώτης το θέλει το σουτ. Το πήρε, δεν το έβαλε. Καραγκούνης μαζεύει. Θεοδόρου. Πάνω το Βλωτιδέλης τον περνάει. Και έχουμε στην συνέχεια φάουλ. Δεύτερο για τους κίτρινους. Θεοδόρου και πάλι με το δεξί χέρι θα τελειώσει την φάση. 38-50. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια για μια νέα επίθεση. 12 τώρα για τους Χαβαλέικερς. Λωτιδέλης οργανώνει. Κάνει την περιστροφή, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη επίσης, μαζεύει ο Κουσάκης. 10 δεύτερα τώρα όλα για τους Most Wanted. Καραμασιώτης. Βλέπει απέναντι τον Κουσάκη, αυτός θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει όμως. Ένα δεύτερο, δεν προλαβαίνει να σουτάρει ο παίκτης των Χαβαλέικερς και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 38-50. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. 38-50 δείχνει το σκορ. Οι Most Wanted διατηρούν ένα καλό προβάδισμα στα χέρια τους. Και νωρίς έχουμε και το φάουλ επάνω στον Βλωτιδέλη, ο οποίος θα επαναφέρει κιόλας από το πλάι. Τρούπας. Η πασά του για κανέναν. Μπάλα κατέληξε στην κερκίδα. Και η κατοχή έτσι είναι για τους Most Wanted. Θεοδόρου, υποπίεση, μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα. Ανεβάζει ταχύτητα ο Βλωτιδέλης. Ποιος βρήκε τελευταίος να δούμε. Ο Κουσάκης, όπως λέει ο ρέφερι. Η μπάλα είναι για τους κίτρινους. Ο Ακημίδης επανέφερε. Καραβέλας.
υπάρχει φάουλ τον Κουσάκη. Είναι και το τέταρτο φάουλ από ό,τι άκουσα του Κουσάκη. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην συνέχεια αν θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Ρούπας. Άφησε χέρι με χέρι στον Ιωακιμίδη και τώρα Γκαραβέλα στην περιφέρεια. Είναι πάνω του Ντάνασης. Δύσκολη πάσα την πήρε όμως ο Βλωτιδέλης. Τελειώνει ο χρόνος. Ένα τρίποντο με κολλημένο πάνω τον αναγνώστη. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά εκεί πέρα ο Βλωτιδέλης. Δεν αλλάζει το 38-50. Θεοδόρου τώρα. Έπαιξε με τον Καραμασιώτη. Στα 5 δεύτερα το ρολόι. Αναγνώστης πρέπει να βιαστεί. Βρέθηκε στο παρκέ ο Ιωακιμίδης. Αυτός όμως πρέπει να έχει κάνει το φαούλ από ό,τι προλάβα να δω. Και έχουμε και νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Χάβα Λέικερς. Ο Ισχακής επέστρεψε, όπως και ο Πάσχος. Θεοδόρου. Και ο Κουσάκης εκτέλεσε κιόλας, δεν το έβαλε. Ο Ισχακής είναι εκεί για να μαζέψει. Βλωτιδέλης. Αυτός τον Καραβέλα. Αυτός με το δεξί χουκ θα μειώσει σε 40-50. Ακόμη αφορά που η διαφορά πάει στους 10 πόντους. Νωρίτερα μείωσαν στους 8 οι Χαβαλέικες. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτω κάτι παραπάνω στα τελειώματα της τρίτης περίοδου. Δεν έφυγαν και πάλι μόνο στο Μόντιτ. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν κάτι καλό στην επίθεσή τους. Έχει βρεθεί εκεί ξεχασμένος ο Θεοδόρου σαν σε προπόνηση. Θα κάνει το 40-52. Στο συν 12 πλέον είμαι στο Γκόντιτ. Στο συν 10 η συνολική διαφορά, καθώς υπενθυμίζω οι Χαβαλέικες είχαν επικρατήσει 66-68 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι. Θεοδόρου παίρνει το φάουλ από τον Ρούπα. Συνέχεια με αναγνώστη. Μητσής αφήνει έξω. Αναγνώστης, ωραία, άλλαξε κατεύθυνση. Έφυγε πάλι από τα χέρια του. Κράτησαν ωστόσο η μπλε. Καραμασιώτης από την γωνία βρίσκει στο ταμπλό η μπάλα. Αναγνώστης δεν μπορεί. Έχει και δεύτερη δική του ευκαιρία. Έκλεισαν δύο πάνω του. Η μπάλα είναι για τους Χάβα Λέικερς. Κακής. Γυρίζει, αφήνει έξω, ο Ρούπας θα το πάρει και θα το βάλει. 43-52. Στις 9 πλέον η διαφορά, 7 και 12 για το τέλος. Θεοδόρου πάει από τα δεξιά. Έκλεισαν οι διάδρομοι, πήρε ένα δίποντο. Εκεί πέφτοντας στο έδαφος βρήκε την πάσα ο Καραβέλας. Βλωτιδέλης στέκεται, εκτελεί, όχι καλά. Και πάλι παρασυστημένη στα δικά του χέρια. Ούτε τώρα θα τα καταφέρει. Και τα βάζει με τον εαυτό του. Αναγνώστης τρέχει. Περιμένει στη γωνία ο Καραμασιώτης. Προσποιήθηκε. Άφησε έξω ο Θεοδόρου Ολομόναχος. Δεν θα το χάσει. Έχω 43-55. Ένα σουτ σαν πέναλτι εκεί για τον Θεοδόρου. Και στο συν 12 πλέον η Most. Χαμηλή η πάσα του τον Καραβέλα, η μπαλά κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε το λάθος για τους κίτρινους. Ο Βλωτιδέλης τώρα πέρασε γρήγορα εκτός για να πάρει τη θέση του Άρης Ιωακιμίδης. Τώρα συνέχεια στην δράση. Θεοδόρου. Μίτσης από κοντά.
Δεν θα εκμεταλλευτεί την πάσα. Καραμαθιώτης όμως κρατάει νέα 14 επίθεση για τους Most. Εκτελεί μετά από τρίπλα. Βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Και τώρα Καραβέλλας. Φινεί έξω ο Ιωακιμίδης χωρίς να διστάσει και θα τον βάλει κιόλας. 46-55. Δεν δίστασε να πάρει την εκτέλεση και δικαιώθηκε ο Αριστιοκιμίδης. Στους 9 πλέον η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Χαμηλή πασέστα στον αναγνώστη. Και πάλι ο Καραμασιώτης άργησε να κλείσουν πάνω του οι κίτρινοι. Αστόχησε ωστόσο την προσπάθειά του. Καραβέλλας και πάλι θα περάσει στο κέντρο. Ο ίδιος τώρα θα τελειώσει την φάση. Ο Σικαλά καθαρίζει ο Μίτσης. Θεοδόρου. Δεν θα βιαστεί, περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες στην επίθεση. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Ο Μίτσης του δώσε το screen, πήρε το τρίποντο. Το έχασε και μάζεψε ο Πάσχος. Παραλίγο να χάσει, κακής κράτησε. Και του δώσε ξανά. Το κοντά ο Πάσχος, δεν θα μπορέσει και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός ο Καραμασιώτης. Είχαν ακόμη ευκαιρία τώρα οι κίτρινοι εδώ να πλησιάσουν περισσότερο. Παρέμεινε ωστόσο το 46-55. Καραμασιώτης πήρε ξανά. Έχει τον Μίτσι και ως επιλογή για screen. Τον Κουσάκη, με συγχωρείτε, σε εκείνον θα πάει τώρα η μπάλα. Αναγνώστη στην κορυφή. Χάνει, τελειώνει και η επίθεση. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν κάτι καλό. Η Μοσχόντι, τον έχουμε τη διακοπή τώρα για time out. Τέσσερα και 20 ακόμα για το τέλος. 4-20 για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Summer Revolution League. Η μάχη καλά κρατεί εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Καβαλίκες και Most Wanted τα δίνουν όλα με πάθος για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο που οδηγεί στην επόμενη φάση. Μέχρι στιγμής οι Most Wanted έχουν ένα προβάδισμα νίκης 46-55 και έχουν καλύψει και την διαφορά των δύο πόντων από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Ο αναγνώστης τώρα θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Τρίτο ομαδικό για τους κίτρινους. Έξω η πρώτη. Και την δεύτερη ο αναγνώστης Σκακής. Ρουπάς κάνει το βήμα πίσω και εκτελεί. 49-55. Η διαφορά στους 6 πλέον και στους 4 συνολική. Καραμασιώτης, πάσα του θα κοπεί από τα πόδια του Ρουπάσχου. Καραμασιώτης. Πέρα ο Θεοδόρου από την επαναφορά. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Το βάζει. 49-58. Θεοδόρου μιλάει από μακριά και δίνει για ανάσα στην ομάδα του. Καραβέλλας. Πάσα δίπλα. Ένα μακρινό τρίποντο και πάλι ο Ρούπας. 52-58. Αρνείται να τα παρατήσει. Στο μείον 6 χαβαλέγες πλέον Θεοδόρου. Σκακής έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Πέρασε ο Θεοδόρου με τα αριστερό λίγαπ, δεν μπορεί. Και τώρα Καραβέλλας. Πλησιάζει. Δεν θα μπει το καλάθι. Και υπάρχει στην συνέχεια φάουλ, το έχει κάνει ο Ιωακιμίδης. Επιθετικό φάουλ εδώ από τους Cavaliers. Και έχουμε και τεχνική ποινή σε κάποιον στον πάγκο από τη είδα. Δεν
Δεν προλάβα. Να δω ακριβώς. Και ακόμα μια τεχνική ποινή. Στον Ιωακίμη από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε μια στιγμή ένταση τώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Καραμασίου εκτελεί τη μία βόλη 52-59. Μέσα ακόμα μία βόλη 52-60. Και 52-61. Μπάλα πάει στην άλλη πλευρά. Και τώρα επανέφεραν οι Most, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 9 πλέον. 2,5 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Καραμασιώτης. Μίτσης. Κυσάκης με σχωρείται, αστοχή. Και συνέχεια υπάρχει φάουλο από τον Μίτση. Συνέχεια τώρα με Καραβέλα. Ρούπας βρήκε χώρο για να πλησιάσει και να σκοράρει. 54-61. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Καραμασιώτης. Πίζεται από τον Καραβέλα. Βρίσκεται και στο κέντρο. Καραβέλα τον κλείνει καλά. 5 δευτερά ακόμα. Πάσα έξω, Κουσάκης, στημένος, εκτελεί στο σίδερο η μπάλα. Σε καλύτερη θέση όμως ο Μίτσης και ανανεώνει. Θεοδόρου τσεκάρει το ρολόι. Θα το πάρει από το σπίτι του. Δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεση. Ιωακιμίδης. Γυρίζει ο Ισχακής. Συνεχίζει ο ίδιος μόνος του, δύναμο το τελείωμα. Και αναγνώστης, παίρνει το φάουλο από τον Ισχακή. Είναι το τέταρτο για τους κεντρινούς. Όχι, με συγχωρείτε, έχουν συμπληρώσει ομαδικά, μπερδεύτηκα με τα φάουλ των Most Wanted. Και έχουμε βολές έτσι για τον αναγνώστη. Μέσα η βολή. Πενταετέσσερα-εξήντα-δύο. Χάνει την δεύτερη. Και κατεβάζει ο Πάσχος. Ρούπας. Ψάχνει λίγο χώρο για να μακρύνει ο σουτ. Δεν τον βρήκε. Καραβέλας τώρα. Χειρή να πλησιάσει. Χάνει την ισορροπία του. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Κουσάκη. Είναι το τέταρτο για τους Most Wanted, για τους οποίους επέστρεψε ο Καραγκούνης. Ρούπας θα εκτελέσει και θα το βάλει ξανά. 57-62. Διαφορά στους 5. Καραμασιώτης, 40 δευτερά ακόμα. Να δούμε τι άλλο θα δούμε. Καραμασιώτης κρατάει. Πήρε ο Καραγκούνης, η μπαλιά στον Μίτση. Ένα δεύτερο θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου. Και τώρα οι Χαβαλέικερς, οι οποίοι θα ψάξουν ένα τρίποντο για να μπορέσουν να στείλουν το μάτι στην παράταση. Όχι, δεν θα έρθει από τον Ισχακή. Ψηλότερα ο Μίτσης. Καραμασιώτης θα κερδίσει το φάουλ από τον Καραβέλα. Είχαν την ευκαιρία εδώ
να φέρουν την συνολική διαφορά στους 2 πόντους. Στους 0 βασικά πόντους οι Cavaliers. Στόχησε όμως ο Ισχακής και έτσι χάθηκε και η ευκαιρία για τους κίτρινους Καραμασιώτης. Τώρα ευστοχή στην βολή του, 57-62. Με 12,2 να απομένει στο ρολόι. Μέσα και η δεύτερη με κρύο αίμα Καραμασιώτης, 57-63. Στο συν 6 η κίτρινη, στο συν 4 στην συνολική διαφορά. Άστοχο το σούτ από τον Καραβέλα. Ρούπας, νέο σούτ, έστοχο. 60-64. Και έχουμε και φάουλ, γρήγορο. Ένα τώρα στο ρολόι. Καραμασιώτης αστοχή. Μέσα η δεύτερη. Και έχουμε και διακοπή για time out. 60-65 με την μία βολή του Καραμασιώτη. 2 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Cavaliers, οι οποίοι ψάχνουν ένα τρίποντο για να στείλουν το μάτς στην παράταση. Καθώς υπενθυμίζω, το συν 2 του πρώτου αγώνα υπέρ των Cavaliers φέρνει αυτή τη στιγμή στο συν 3 τους Most Wanted. Έτσι με ένα τρίποντο θα καλύψουν τη συνολική διαφορά οι κίτρινοι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την τελευταία επίθεση. Από μπροστά, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουν την επίθεση τους οι κίτρινοι. 2,1 όπως βλέπετε και στο χρονόμετρο πάνω από την μπασκέτα. Να δούμε, θα μπορέσουν να βρουν ένα τρίποντο χρυσάφι τώρα οι Cavaliers και ποιος θα αναλάβει και την εκτέλεση. Κάνει την κίνηση ο Ρούπας, το πήρε σχεδόν από το κέντρο, αστόχησε. Φινάλ λοιπόν η πρόκριση. Πάει στα χέρια των Most Wanted, αυτοί θα συνεχίσουν στις 16 της Summer Evolution League, θα επικρατήσουν με 60-65 κόντρα στους Cavaliers, οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν στην κατηγορία.